Καλημερίζω τον κύριο Γιώργο Καρτσάκη. Κύριε Καρτσάκη, καλημέρα σας. Πώς είστε? Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γεράκη. Τον κύριο Καρτσάκη τον γνωρίζουμε. Αστυνομικό, συντάσσεται στο πλευρό του Σταύρου του Αρναουτάκη, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος. Γνωρίζεται με τον καλύτερο τρόπο ποια είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει αυτή την ώρα η Κρήτη. Σε πολλά επίπεδα ουσιαστικά, κύριε Καρτσάκη, έτσι δεν είναι? Στην Κρήτη έχουν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Αν έχετε τη δυνατότητα λίγο να μου μιλάτε λίγο πιο δυνατά, για να σας διευκολύνω και τον κόσμο να σας ακούει, να μην τον ταλαιπωρούμε και να έχουμε και ένα έτσι ίσως μετακινηθείτε καλύτερο σήμα, θα ήταν ό,τι καλύτερο για μας. Και τώρα? Ναι. Στην Κρήτη μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα, όμως είναι καλό να πούμε ότι έχουμε ένα πάρα πολύ καλό και άξιο περιφερειάρχη που μαζί με όλη του την ομάδα στο παρελθόν έχουν, με τη δουλειά την οποία έχουν κάνει, έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών της Κρήτης. Ειδικά ο κύριος Αρναουτάκης έχει καταφέρει να ενώσει την Κρήτη και αυτό είναι ένα από τα πιο σπουδαία πράγματα, και να είναι έτοιμη μετά τις 8 Οκτωβρίου αφού πιστεύω ότι θα πάρει την εντολή από τον κρητικό λαό, να συνεχίσει να υλοποιεί το όραμα για το οποίο έχουμε βάλει για την ανάπτυξη της Κρήτης σε πάρα πολλούς τομείς. Είναι μια κρίσιμη πενταετία για το νησί. Έρχονται μεγάλα έργα για τα οποία πρέπει με σοβαρότητα, πάρα πολλή δουλειά και επιμονή να ελοποιηθούν, γιατί δίνει πάρα πολλές προοπτικές στον κρητικό λαό, νέες επενδύσεις, μπορούμε να αναδείξουμε το πολιτισμό μας ακόμα περισσότερο, και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι στις 8 Οκτωβρίου οι κρητικοί θα πρέπει να ψηφίσουν με πάρα πολύ σκέψη και να θυμηθούν τα όσα έχει κάνει ο περιφερειάρχης μας για να του δώσει εκ νέου μια ισχυρή εντολή. Γιατί επιλέξατε την τοπική αυτοδιοίκηση? Κοιτάξτε, εγώ όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είμαστε στο επάγγελμα αστυνομικός και από μικρή ηλικία εμείς οι αστυνομικοί έχουμε την άμεση επαφή με τον πολίτη και ο ρόλος μας είναι να τον εξυπηρετούμε, να τον υπηρετούμε και να τον βοηθάμε στις δύσκολες του καταστάσεις. Στην πορεία και μετά από 9 χρόνια θητείας από τη θέση του Προέδρου και εκπροσώπου των αστυνομικών, του νομού Λασιτσίου, αποφάσισα με την εμπειρία που έχω στο κομμάτι της διεκδίκησης να διευρύνω τη δράση μου πάλι προς όφελος της κοινωνίας, πάλι να υπηρετώ τον πολίτη, αλλά αν μου δώσουν την εντολή από τις 8 Οκτωβρίου, από μια άλλη θέση. Από μια θέση που θεωρώ ότι με μια πάρα πολύ καλή ομάδα, όπως είναι του κυρίου Αρναουτάκη, γιατί κυρία Δουλγεράκη, όποιος ασχολείται με τα κοινά, ξέρουμε ότι για να έρθει ένα αποτέλεσμα δεν είναι μόνο να δουλέψει ο ίδιος, αλλά να υπάρχει μια συλλογική προσπάθεια. Μια συνεργασία με τους συνεργάτες που βρίσκεται στο ίδιο περιβάλλον, μια συνεργασία με άλλους φορείς, μια συνεργασία πάνω με την κεντρική διοίκηση. Μιλάτε, αφού ο μοναδικός μας στόχος είναι το κοινό καλό του τόπου. Μιλήσατε πριν από λίγο για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που θα πρέπει να έχει και διεκδικητικά βέβαια η Κρήτη μέσα στην πενταετία η οποία έρχεται. Πού εσείς τοποθετείτε τις προτεραιότητες για το νησί, για τους ανθρώπους του νησιού, για τους κατοίκους και τους επισκέπτες? Κοιτάξτε, δύο από τους πιο σημαντικούς δύο από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα της περιφέρειας του νησιού μας
είναι ο τουρισμός και ο πρωτογενής τομέας. Δύο μεγάλα λοιπόν έργα τα οποία έρχονται, και για αυτό το πράγμα επαναλαμβάνω, πρέπει να βάζουμε άξιους ανθρώπους, να εκλέγουμε άξιους ανθρώπους στις κατάλληλες θέσεις. Η επένδυση στο για το αεροδρόμιο στο Καστέλι και ο νέος ΒΟΑΚ είναι αυτός που θα μπορεί να ξεπλοκάρει αυτή τη στιγμή την ανάπτυξη της Κρήτης. Γιατί το αεροδρόμιο που έχουμε εδώ πέρα στο Ηράκλειο, όλοι το γνωρίζουμε ότι έχει πιάσει κόκκινα. Και χρειάζεται η ανάπτυξη, χρειάζεται το νέο αεροδρόμιο, είναι αναγκαίο. Γι' αυτό το λόγο, αν γίνουν αυτά δύο μεγάλα έργα, από πίσω τους ακολουθούν και νέες επενδύσεις. Αλλά πρώτα πρέπει να γίνει το ένα σκαλοπάτι για να πάμε στο άλλο. Αυτά θεωρώ, πέρα από πολλά άλλα που μπορείς να κάνεις για την ανάδειξη του πολιτισμού, πολλά που μπορείς να κάνεις για την πολιτική προστασία, και πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό το κομμάτι πάρα πολύ σοβαρά, γιατί βλέπουμε ότι με τα ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία πλέον υπάρχουν και χάνονται ανθρώπινες ζωές, η κάθε περιοχή πλέον θα πρέπει να είναι την απόλυτη ετοιμότητα υπηρεσίες της, να είναι κατάλληλα εξοπλισμένες, τόσο και την οργάνωση των εθελοντικών ομάδων, που να μπορούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται. Πολιτική βέβαια προστασία που μας πονάει στις μέρες μας, αλλά ξέρετε ότι διαχρονικά ποτέ καμία περιοχή και κυρίως η πολιτεία δεν είχε δώσει εκείνη την προτεραιότητα που έπρεπε και την ενίσχυση για την αλυσίδα αυτή που λέγεται πολιτική προστασία, έτσι ώστε να μην θρηνούμε ούτε ανθρώπινες ζωές, ούτε να χάνονται περιουσίες, και βέβαια όλα αυτά τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, έτσι, γιατί κάθε φορά τα θυμόμαστε αλλά μετά τα ξεχνάμε πάλι. Έτσι είναι όμως, τα τελευταία χρόνια με έχετε παρατηρήσει, πλέον έχει οριμάσει η κοινωνία μας, και αυτό το χαρτοφυλάκιο της πολιτικής προστασίας το έχουμε πλέον ψηλά. Σαφώς και δεν μπορείς να τα βάλεις βατηθήσει, όμως πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερα ενημερωμένοι, εκπαιδευμένοι και προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε πράγματα. Είδατε τι έγινε στο Βόλο χθες, με αυτή την κακοκαιρία που μέσα σε λίγες ώρες μια ολόκληρη πόλη πνίγηκε. Και τι έγινε τους προηγούμενους μήνες, το προηγούμενο διάστημα στην Αγία Πελαγία, στη Γερσόνησο, και πάει λέγοντας ότι έχει να κάνει με τις φυσικές καταστροφές στο Αρκαλοχώρι και το πόσο έτοιμοι είμαστε, έτσι. Βέβαια, και αν θυμάστε πάρα πολύ καλά, στο Αρκαλοχώρι πριν 2 χρόνια, πόσο άμεσα ενεργοποιήθηκαν όλες οι υπηρεσίες, στήθηκαν οι σκηνές, όλες οι εθελοντικές ομάδες ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή. Εντάξει, είχαμε και τη μεγάλη ευαισθητοποίηση του κριτικού λαού, και άλλο ένα στοιχείο που μας χαρακτηρίζει, και τουλάχιστον προσπαθήσαμε τότε, που και εγώ συμμετείχα σε αυτά, ήμουν 16 μέρες εθελοντής, να απαλύνουμε το πόνο όσο μπορούσαμε των κατοίκων του Αρκαλοχωρίου. Ευτυχώς που υπήρξαν οι εθελοντές, γιατί ακόμη και σήμερα περιμένουν από την πολιτεία οι συγκεκριμένοι, αλλά δυστυχώς αφωνεί βόντος εντιαιρήμο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ για αυτές τις πρώτες κουβέντες. Μας δώσατε την δυνατότητα να σας γνωρίσουμε λίγο παραπάνω. Ούτως ή άλλως είσαστε ευαισθητοποιημένος σε θέματα πολιτικής προστασίας και πολιτικής σχεδίασης εκτακτών αναγκών. Ήσασταν και ειδικός σύμβουλος του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, νομίζω, έτσι δεν είναι, κύριε Καρτσάκη? Ναι, για ένα χρόνο. Για ένα χρόνο. Οπότε γνωρίζετε τα πράγματα από μέσα και απ' έξω για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, μας συνέβαιναν και μας συμβαίνουν. Σε αυτή την πρώτη γνωριμία σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως για αυτή την κουβέντα και τις παραπάνω πληροφορίες που μας δώσατε για εσάς και τις σκέψεις σας και την ενασχόλησή σας με τα κοινά. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλά να είστε.